Η αποστολή, όπως είπαμε, επέστρεψε το μεσημέρι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και οι συγγενείς των αθλητών και υπήρχαν και βέβαια επίσημοι και ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Λευτέρης Αβγιαννάκης, υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Πόλο που στο Τόκιο έκανε την κορυφαία της εμφάνισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτάνοντας μέχρι τον τελικό και κατακτώντας το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, χάνοντας βέβαια από την Σερβία με 13-10. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κυριάκο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε και θερμά συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και τα συγχαρητήρια. Όταν φεύγατε για το Τόκιο, περιμένατε ότι η Εθνική Πόλο θα φτάσει τόσο ψηλά? Και το λέω σε εσάς που είστε ένας άνθρωπος που έχετε παίξει με την Εθνική Ομάδα Πόλο σε 4 Ολυμπιάδες, αν δεν κάνω λάθος. Σε 4 Ολυμπιάδες, σωστά το λέτε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το 2019 είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα ότι με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους και σωστή δουλειά η Εθνική Ομάδα μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Δηλαδή ουσιαστικά τότε, ένα χρόνο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεδομένου ότι θα γινόταν το 2020. Η Εθνική Ομάδα λοιπόν πήρε το μετάλλιο. Γιατί το άξιζε? Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί έχουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν μόνο αγωνιστικές ικανότητες, αλλά έχουν και ύφος. Και πρέπει να είμαστε δικλά υπερήφανοι για αυτό το λόγο. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος στην Ελλάδα τους αγάπησε διπλά για αυτό το λόγο, ίσως και περισσότερο, κύριε Γιαννόπουλο. Για την ευαισθησία τους, για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εσείς βέβαια γνωρίζετε καλύτερα τα παιδιά. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας οι οποίοι τώρα τους έμαθαν και εμείς τους γνωρίζουμε. Ξέρουμε τι χαρακτήρες είναι, τι προσωπικότητες είναι, τι κρύβουν μέσα τους. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά και μεγάλους αθλητές. Ήταν επόμενο κάποια στιγμή, με τις σωστές συνθήκες, όπως τις διαμορφώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, να έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Και ξέρετε κάτι, θα συνεχίσουν τα καλά αποτελέσματα και παίρνω το ρίσκο να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ακριβώς έχουμε καλή ομάδα, έχουμε καλούς προπονητές, ο κόσμος αγαπάει την υδατοσφαίριση στην Ελλάδα, υπάρχει και μια διοίκηση η οποία ξέρει πώς να διαχειριστεί ένα ομαδικό άθλημα, ξέρει πώς να λύσει προβλήματα και πώς τα παιδιά να κάνουν αυτό το οποίο μπορούν μέσα στο νερό, χωρίς να σκέφτονται τίποτε άλλο. Και νομίζω ότι θα νιώθετε πολύ ωραία, γιατί είστε λίγο διάστημα στην Προεδρία της Ομοσπονδίας και η μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ήρθε από την Εθνική Ομάδα Πόλο, την οποία υπηρετήσατε πάρα πολλές φορές και έτσι ψάχνοντας και κάποια στοιχεία ήσασταν και ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, αυτό εσείς μου το είπατε, πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο, ότι η πολυπληθέστερη αθλητική αποστολή από πλευράς ομοσπονδιών που ήταν ο Ευρός Τύβος, στο Τόκιο πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Προλάβατε για την επόμενη ερώτησή μου, κύριε Γιαννόπουλο. Α, ωραία, εντάξει. Ορίστε τις δημοσιογραφικές σας ικανότητες. Λέω ότι οι κολυμπητές μας πήγανε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα άτυχο γεγονός με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Δυστυχώς τα κορίτσια μας δεν αγωνίστηκαν και θα μπορούσαν να εκδικήσουν πάρα πολύ καλές θέσεις. Λόγω κορονοϊού, να πούμε, λόγω κρουσμάτων, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, δεν αγωνίστηκε η Εθνική. Ακριβώς, ακριβώς. Έγιναν προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση. Φέραμε τα παιδιά στο Τόκιο. Τα παιδιά ήταν πανέτοιμα και προπονητικά και ψυχολογικά. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αγωνιστούν. Σήμερα το μεσημέρι επέστρεψε η Εθνική Ομάδα Πόλο. Ήμασταν εκεί, υποδεχτήκαμε τους αθλητές και τους προπονητές.
ήταν η πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης. Δώσαμε και εμείς τα φιλιά μας στους αθλητές μας και στους προπονητές μας. Από την άλλη, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή είναι η μισή χαρά που έχουμε. Η άλλη μισή θα ολοκληρωθεί όταν επιστρέψουν και τα κορίτσια μας, τα οποία έχουν μείνει 4 στο Τόκιο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η πορεία τους εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά. Τα τελευταία νέα που είχα σήμερα το πρωί είναι πως όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους και ευελπιστούμε κάποια στιγμή, ίσως προς το τέλος της εβδομάδας, να επιστρέψουν με ασφάλεια και υγιέστατα να τα παραδώσουμε στους γονείς τους. Κύριε Γιαννόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς πότε πιστέψατε ότι αυτή η εθνική ομάδα πόλο, κατά τη διάρκεια της πορείας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορεί να πάρει το μετάλλιο? Ποιο ήταν εκείνο το παιχνίδι που είπατε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε ψηλά στο βάθρο των νικητών? Από το πρώτο παιχνίδι, όταν κερδίσαμε την Ουγγαρία. Μια παραδοσιακή δύναμη στο σπορ μας. Όταν δείξαμε χαρακτήρα, ευρισκόμενοι πίσω στο σκορ, θεώρησα ότι ναι, ήρθε η ώρα μας. Και πράγματι αυτή η νίκη, όπως τελικά διαμορφώθηκε σε αυτό το παιχνίδι, ήταν που έδωσε και ένα ψυχολογικό, αν θέλετε, αβαντάζ στην ομάδα μας, το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, και δεν έχασε άλλο παιχνίδι μέχρι τον τελικό. Δεν έχασε άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Ήμασταν μια ομάδα μετρημένη, με σοβαρότητα, που ο καθένας ήξερε το ρόλο του μέσα στην ομάδα, που μέσα στο μυαλό υπήρχε μόνο το επόμενο παιχνίδι και τίποτε περισσότερο. Και ξέρετε, αυτό το γεγονός ότι ήταν προσγειωμένη η ομάδα, και σε αυτό θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου και στην τεχνική ηγεσία, αλλά και στον αρχηγό της αποστολής, τη μεγάλη δόξα της ελληνικής ατμοσφαίρας, τον Γιώργο Αφρουντάκη, που έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο, καταλυτικό ρόλο, θα έλεγα. Αυτό όλο το κλίμα, έτσι όπως δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα, ήταν, αν θέλετε, το κλειδί της επιτυχίας. Ήταν αυτό το οποίο έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η τοξικότητα η οποία υπήρχε και η οποία εμπόδιζε τους αθλητές και τους προπονητές να δώσουν αυτό το οποίο έχουν με τον καλύτερό τους εαυτό. Εμείς αυτό το αποβάλαμε. Το αποβάλαμε γιατί ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε μια ομάδα, ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αθλητές αυτού του επίπεδου. Στον τελικό θα μπορούσε να φτάσει στη νίκη η εθνική? Ναι, θα μπορούσε. Ειδικά την δεύτερη φορά που ισοφαρίσαμε με ντεσαμπαντάζ τριών τερμάτων, ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει ακόμα καλύτερα. Ξέρετε κάτι, είπε κάτι σήμερα πολύ σωστό ο Γιώργος Αφρουντάκης στην ένωση τύπου, ότι πρέπει να είμαστε στεναχωρημένοι που δεν γυρίσαμε το χρυσό. Και αυτό πρέπει να γίνει ο οδηγός μας στην πορεία μέχρι το Παρίσι. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, δύο πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε τριετία αυτή τη φορά και όχι τετραετία. Άρα αυτή η ομάδα θα πρέπει να δώσει εξετάσεις, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά και θα την προστατεύσουμε έτσι όπως πρέπει, όχι μόνο εσωτερικά αλλά και στον διεθνή χώρο, από τη στιγμή που πλέον έχουν αλλάξει οι ισορροπίες και οι καταστάσεις στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και πλέον μας θεωρούν ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε φίλοι προσκύμενοι προς την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων κατανοούμε και τα προβλήματα και προέρχεστε από το χώρο και προέρχεστε από το χώρο και μάλιστα με πολύ δυνατή ενεργή παρουσία, κύριε Γιαννόπουλε. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, όπου χρειάζεται, δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω εις βάρος της πατρίδας μας. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τι θα γίνει και με τον προπονητή, που και αυτός έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στις επιτυχίες της εθνικής. Προφανώς. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Δέχτηκα και σήμερα αρκετές ερωτήσεις επί του θέματος στην συνέντευξη τύπου από συναδέλφους σας. Η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να παραμείνει ο πρόεδρος ο Βλάτος. Καθαρά και εξαρτάται. Από την άλλη μεριά όμως, θέλω να σας πω ότι είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ότι δεν θα υπάρξει εθνικός προπονητής ο οποίος να συνεργάζεται με σωματείο.
Και ξέρετε, είμαι κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή γιατί κυρώνει τις προεκλογικές μου δεσμεύσεις. Ναι. Είναι περίεργο αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως. Νομίζω είναι μεγάλο πράγμα έτσι να υπάρχει συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις και να τις βλέπουμε σε πράξη μετά. Ακριβώς. Από την άλλη μεριά όμως, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Είμαστε άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν ότι έχουμε λογική. Είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συνομιλήσουμε. Και θεωρώ ότι όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν την ίδια κοινή πρόθεση, και ποια είναι η κοινή πρόθεση, καταρχήν η αγάπη για την εθνική ομάδα, και η κοινή πρόθεση είναι πώς θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Όταν λοιπόν υπάρχει η κοινή πρόθεση, πάντα υπάρχουν λύσεις. Ναι. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει η βούληση, αν θέλετε, της Ομοσπονδίας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Θόδωρο, τον Βλάχο, και την ομάδα που αυτός θα επιλέξει, γιατί εκεί δεν θέλουμε να παρεμβούμε εμείς. Και από τη στιγμή που και ο Θόδωρος είναι αυτός ο οποίος τέλος πάντων δεν θέλει να αφήσει αυτό το οποίο έχει χτίσει, μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, η οποία ξεκίνησε στο Τόκιο αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και να δούμε ποια είναι τα περιθώρια συνεργασίας. Εσείς έχετε εναλλακτική λύση αν δεν καταλήξετε σε συμφωνία? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Και πάντα μία διοίκηση πρέπει να προλαμβάνει τα γεγονότα και όχι τα γεγονότα να καταδικούν τις αποφάσεις και τις κινήσεις μιας διοίκησης. Τουλάχιστον εγώ στον επαγγελματικό μου χώρο έτσι κινούμαι. Δεν θέλω να κάνω δεύτερες και τρίτες σκέψεις που τις έχω κάνει πριν από λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή προσωπώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο, η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Μία ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι λένε οι μεγάλοι προπονητές και κάπου έχουν δίκιο. Θα δούμε ποιες θα είναι οι αμοιβές υποχωρήσεις, ώστε αυτό το οποίο χτίστηκε να μην το γκρεμίσουμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να ξέρετε κάτι. Ότι η εθνική ομάδα θα προχωρήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και πρέπει να προχωρήσει, κύριε Γιαννόπουλε, και να πατήσει πάνω σε αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία και να δούμε ακόμη πιο ψηλά την εθνική. Η οποία νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε οπαδοί αυτής της ομάδος. Εγώ πήγα στο Τόκιο ως φύλακλος. Δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά τη διαπίστευσή μου εγώ την έδωσα σε προπονητή κολύμβηση. Και πήγα στο Τόκιο ως φύλακλος της ομάδος. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας που ήταν φύλακλος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν το κάνουν πολύ αυτό πάντως. Δεν το κάνουν πολύ. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ας κρατήσουμε λίγο αυτή τη χαρά και να την, να την νιώσουμε και να την πιστέψουμε αυτό που έχει γίνει. Πρέπει να χαρούμε τη στιγμή και έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε και άλλα πράγματα ώστε να προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα. Όχι μόνο στην υδατοσφαίριση, σε όλα τα σπορ. Σιγουρούς τίποτα. Ναι, γιατί και στην κολύμβηση ήταν επιτυχημένη η παρουσία των αθλητών. Άγγιξε το μετάλλιο Κολομέφ, η δικιά μας η Άννα Ντουντουνάκη για κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου δεν πήγε στον τελικό. Για 6 εκατοστά του δευτερολέπτου η Άννα είναι μια μεγάλη αθλήτρια, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι τιμή και χαρά για την κολυμπητική ομοσπονδία που έχει μια τέτοια αθλήτρια. Νιώθω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη που τυχαίνει να βρίσκομαι εγώ στη θέση του Προέδρου και να έχω αθλητές όπως είναι η Άννα Ντουντουνάκη. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Πήγε στους πανευρωπαϊκούς αγώνες, πήρε το χρυσό μετάλλιο, έμεινε έξω κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ για 6-10 δευτερολέπτου από τον τελικό του Ολυμπιακού Προγράμματος, όπου μετήχαν, και παρακαλώ πολύ σημειώστε το αυτό, οι κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο. Οι κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά έχει μέλλον. Είναι ένα παιδί το οποίο αξίζει να το προσέξει κάποιος και αυτό θα κάνουμε και εμείς ως Ομοσπονδία. Πρόεδρε, χάρηκα που τα είπαμε και χάρηκα έτσι που αυτή η κουβέντα μας ήταν για την κορυφαία
επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό το ασημένιο μετάλλιο που νομίζω ότι λέει πολλά για την εξέλιξη του αθλήματος στην Ελλάδα και νομίζω ότι θα φέρει και πολλά νέα παιδιά στο άθλημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα έρθουν πάρα πολλά παιδιά. Θα ήθελα να μου συγχωρέσετε και λίγο τη συναισθηματική φόρτιση λόγω της στιγμής και της ημέρας, αλλά δεν έρχονται κάθε μέρα ολυμπιακά μετάλλια στην πατρίδα μας και νιώθω νιώθω ευλογημένος που έχω αυτή την θέση αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος.